Και πάμε στο Ρέθυμνο. Στην αρχή, στο παραλιακό μέτωπο, στην αρχή της εκπομπής, μεταφέραμε εικόνα, μεταφέραμε πλάνα. Είδαμε τους Ρεθυμνιώτες να επιχειρούν να πετάξουν το χαρταετό τους, στηρώντας ήθη, έθιμα και παραδόσεις, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαδόσηφο, είναι πρόεδρος Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολης. Έχουμε συνδεθεί πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας. Να τον καλησπερίσω για ακόμα μία φορά. Μιλάμε και στον. Έπεσε και το στυλό. Μιλάμε στον Ενικό Γιώργο. Καλή Σαρακοστή να ευχηθώ. Προφανώς. Καλή Σαρακοστή σε εσάς και στους τηλεθεατές μας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι? Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κατία του Αγίου Γεωργίου Καλυθέας. Πεταλιώτη είναι μια καινούργια πλατεία που παραδόθηκε πριν ένα χρόνο στο Ρέθυμνο. Ναι. Που σφίζει καθημερινώς από ζωή, όπως βλέπετε. Α, μάλιστα. Βγήκαμε διαφορετικά, από κάπου διαφορετικά σήμερα. Κάθε φορά θα βγαίνουν και κάποιο διαφορετικό σημείο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν, Γιώργο, μάθαμε, έχουμε για ανταπόκριση εκεί τη Στέλλα Ντιμαθιουδάκη, ότι πλημμύρισε το Ρέθυμνο από επισκέπτες και εκτός Ρεθύμνου που ήρθαν στην πόλη προκειμένου να πετάξουν το χαρταετό, να φάνε τα της ημέρας. Πήγε καλά η κίνηση σήμερα. Πολύ σωστά. Γενικά το τριήμερο, κύριε Παναγιωτόπουλε, παρότι δεν είχαμε το καθιερωμένο καρναβάλι λόγω των υγειονομικών συνθήκων, το Ρέθυμνο πλημμύρισε από κόσμο και γενικά από την πάνω Ελλάδα που λέμε. Νομίζω ότι το Ρέθυμνο πλέον έχει καταστεί ένας προορισμός για το τριήμερο σε όλη την Ελλάδα και αυτό νομίζω ότι το έχουν κερδίσει και οι εθελοντές του καρναβαλιού αλλά και οι τοπικές αρχές. Η εστίαση και τα μαγαζιά αναψυχής, ναι, αλλά νομίζω και τα υποδοχεία που βρίσκονται στην πόλη του Ρεθύμνου το τριήμερο αυτό δεν πρέπει να έχουν προβλήματα και παράπονα. Γιώργο, ένα παραπάνω φέτος, μία χρονιά, μία συγκυρία ιδιαίτερη, καθώς όταν μιλάμε τώρα για Φεβρουάριο και Ρέθυμνο, πού πηγαίνει το μυαλό μας? Πηγαίνει το μυαλό μας στο καρναβάλι, στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Πάρα τα αυτά, η πόλη κράτησε τη ζωντάνια της με ζωντανές όμορφες δράσεις και τηρήθηκαν και τα μέτρα προστασίας ελαίου κορονοϊού. Τα πήγατε περίφημα. Να είμαστε ειλικρινείς, όλοι βοήθησαν πάνω σε αυτό, και οι ιδιώτες και οι τοπικές αρχές και οι εθελοντές και οι πολίτες. Η παλιά πόλη είχε την τιμητική της, αλλά νομίζω και η Ήπεθρος από χθες και σήμερα, νομίζω, αν μπορούσατε να ταξιδέψετε έστω και νοερά, θα βλέπετε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πάντα με προσοχή και οφείλουμε να το πούμε αυτό. Μπράβο. Βοήθησε ο καιρός, πέταξαν χαρταετό, είχατε προβλήματα? Βοήθησε ο καιρός, ειδικά στο βόρειο παραλιακό μέτωπο στην πόλη του Ρεθύμνου. Όπως είδατε και πλάνα, ήταν ούριος ο άνεμος. Και μπράβο, έτσι μπράβο. Προσπαθήσαμε να ξορκίσουμε το κακό. Μάλιστα. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Όπως συνηθίζεις, γυρίζεις στην κάμερα να δούμε λίγο από αυτή την υπέροχη πλατεία που μας είπες. Μάλιστα, είναι όμορφη πλατεία. Αλήθεια είναι. Είναι ξεχωριστή πλατεία εκεί στο Ρέθυμνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά.